αυτό τον ομό το γνωρίζετε όλοι σας. Θεωρώ όμως ευτυχής της συγκυρία το ότι είμαι εδώ σήμερα για μια σημαντική αιτία. Για να σε παρουσιάσω, μας είμαι φίλους, συμμεριζόμαστε κοινές αγωνίες, κοινές θέσεις πάνω στα μεγάλα εθνικά μας θέματα, ένα βιβλίο σημαντικό. Μιας προσωπικότητας του χώρου της δημοσιογραφίας και της ποίησης, του φίλου μου του Ανδρέα του Ανδρουλιδάκη. Μνήμες κατοχής, ανοιχτές πληγές στον χρόνο. Αυτός ο τίτλος του βιβλίου. Ο τίτλος τα λέει όλα. Από την πλάτη πλευρά, μνήμες κατοχής. Ναι, μνήμες που όλοι τις έχουμε, ιδίως πως είμαστε κοντά στην περίοδο εκείνη. Τις έχουμε βαθιά μέσα καραγμένες, μα και ανοιχτές πληγές στον χρόνο. Ή τίτλος και αυτός. Και δεν είναι καθόλου τυχαίος. Ανοιχτές πληγές στον χρόνο, γιατί αυτές οι μνήμες είναι εκείνες που πρέπει να μας καθοδηγούν, γιατί οι πληγές, κυρίες και κύριοι, μένουν ανοιχτές στον χρόνο. Και αυτό είναι μια σημαντική αλήθεια. Λέω αυτό γιατί η βαρβαρότητα της ναζιστικής, τριπλή ουσιαστικά κατοχής τότε, ναζιστικής και κυριότερη φασιστικής και βουλγαρικής, αυτή η βαρβαρότητα, δυστυχώς όπως αναδεικνύουν οι μέρες μας, δεν είναι παρελθόν. Αν νομίζουν ότι η βαρβαρότητα του πολέμου έχει περάσει, τούτες οι ώρες που κάνουν την παρουσίαση αυτού του βιβλίου αποδεικνύουν ότι αυτό είναι μια πραγματική αυταπάτη. Και μια αυταπάτη η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Δεν έχει περάσει η εποχή της βαρβαρότητας δυστυχώς. Γι' αυτό οι μνήμες πρέπει να παραμένουν ζωντανές και οι πληγές είναι ανοιχτές στον χρόνο, όπως ακριβώς επιγράφει το βιβλίο του Ανδρέας.